Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή συναυλία αφιέρωμα στον Έλληνα συνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο με τίτλο «Όλες του κόσμου οι Κυριακές». Η εκδήλωση είναι ενταγμένη στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων των Ελευθερίων 2023 της πόλης μας. Τιμούν με την παρουσία τους την εκδήλωση και τους ευχαριστούμε. Ο υποψήφιος βουλευτής Κιλκής, κύριος Κιλτίδης Κωνσταντίνος. Ο υποψήφιος βουλευτής, κύριος Πέτρος Παπάς. Η υποψήφια βουλευτής, κυρία Καλλισθένη Πάκα. Ο δήμαρχός μας, κύριος Δημήτρης Κυριακίδης. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Παύλος Κομαΐδης. Η αντιδήμαρχος Καθαριότητας, κυρία Γιούτα Κατερίνα. Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Θεμιστοκλής Κοσμίδης. Ο πρόεδρος Κοινότητας Κυλκής, κύριος Καρδιοφίλης Αθανάσιος. Ο εκπρόσωπος της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας Πόντος, κύριος Αργύριος Ευστρατίδης. Ο πρώην βουλευτής, κύριος Πασαλίδης Θεόδωρος. Η πρώην βουλευτής, κυρία Αγαθοπούλου Ειρήνη. Ο πρώην δήμαρχος Κυλκής, κύριος Αμανατίδης Αναστάσεως. Πρόεδροι πολιτιστικών συλλόγων και λοιπόν φορέων της πόλης μας. Εκπρόσωποι του τοπικού τύπου. Παρακαλείτε στον κύριο Δήμαρχο να απευθύνει ένα χαιρετισμό στην εκδήλωσή μας. Κάθε φορά που ο Πολιτιστικός Μουσικός Σύλλογος διοργανώνει ή συμμετέχει σε μια πολιτιστική εκδήλωση, οι κριτικές που ακολουθούν είναι διθυραμβικές. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει και δεν έχω καταλήξει αν ξεχυλίζει περισσότερο το ταλέντο της χοροδίας ή αν υπερτερεί η ευπρέπεια και η άρτια οργάνωση της εμφανίσης της ιστορικής αυτής χοροδίας του Κυλκής. Το βέβαιο είναι ότι ο Πολιτιστικός Μουσικός Σύλλογος δημιουργεί μια πραγματικά μαγική ατμόσφαιρα και μεταφέρει την αγάπη και το μεράκι του για την καλή, για την ποιοτική μουσική σε όλους εμάς, σε κάθε κοινό. Και οι πολύ πιστοί, αλλά και οι πολύ νέοι φίλοι της χοροδίας σπέβδουν να αγκαλιάσουν με θέρμη τις προτάσεις του. Ο Δήμος Κυλκής θεωρεί τιμή του την παρουσία του Πολιτιστικού Μουσικού Συλλόγου και στα φετινά Ελευθέρια της πόλης μας. Η επέτειος των 110 χρόνων από την ιστορική μάχη του Κυλκής και την αναγέννηση της πόλης μας από τις τάχτες του πολέμου έχει μια ξεχωριστή θέση στις πολιτιστικές επιλογές του Δήμου μας. Και ο Μουσικός Πολιτιστικός Σύλλογος, με την άξια και εκείνη την πρόεδρό του Σταυρούλα Γεωβαρνούδη και σύσσωμο ασφαλώς το Διοικητικό του Συμβούλιο και την χοροδία του, μεριμνούν με επαγγελματισμό αλλά και με ιδιαίτερη ευαισθησία για την ανάταση του νου και της καρδιάς μας, γεμίζοντάς την με μελωδίες. Γιατί η μουσική είναι το παυσίλυπο της ψυχής και τα τραγούδια η πιο δυνατή μορφή μαγείας. Εύχομαι επιτυχία που είναι δεδομένη στην κοινή εκδήλωσή μας και είμαι σίγουρος ότι το μουσικό αφιέρωμα που έχετε ετοιμάσει σε συνεργασία με τη Λαϊκή Ορχήστρα του Πολυάνιου Οδείου για τον μεγάλο μουσικό συνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο με το αφιέρωμα με τίτλο «Με όλο του κόσμου τις Κυριακές» θα μας ταξιδέψει στο αέναο φως του πολιτισμού και της χαράς. Σας ευχαριστώ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα σας αναφέρω ορισμένα στοιχεία από τη ζωή του συνθέτη. Γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου του 1947 στο καψοχώρι του νομού Ιμαθίας. Αυτοδίδακτος μουσικός, έζησε ως το 1963 στο χωριό του, παίζοντας μπουζούκι και συμμετέχοντας σε ορχήστρες πανηγυριών. Το 1963, σε ηλικία 16 ετών, κατέβηκε στην Αθήνα για να αναζητήσει το όνειρό του, έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, στην εργατικότητά του και στο πείσμα του, σε μια εποχή άνθησης του λαϊκού τραγουδιού. Πρωτόπαιξε στο κέντρο Μανολιά της Ακαδημίας Πλάτωνος,
και στη συνέχεια έγινε μέλος της ορχήστρας που συνόδευε το Στέλιο Καζαντζίδη. Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήταν το τραγούδι «Νυχτερίδες και Αράχνες» το 1964 σε στίχους Κώστα Βίρβου που ερμήνευσε ο Στέλιος Καζαντζίδης. Θα ακολουθήσουν «Νύχτα Στάσου» σε στίχους Πυθαγόρα και «Όλες του κόσμου Κυριακές» σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Η πρώτη του συνθετική κορύφωση θα έρθει το 1975 με το δίσκο «Υπάρχω» σε στίχους Πυθαγόρα και ερμηνευτή τον Στέλιο Καζαντζίδη. Εκτός από το συνθετικό του έργο, η δεξιοτεχνική ικανότητα στο μπουζούκι αποτυπώνεται όχι μόνο στα 2.000 δικά του τραγούδια, αλλά και σε τραγούδια άλλων σπουδαίων συνθετών, όπως του Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Κουγιουντζή, Μάνου Λοΐζου, Γιάννη Σπανού και άλλων. Ο Χρήστος Νικολόπουλος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους λαϊκούς συνθέτες με πολλούς χρυσούς και πλατινένιους δίσκους. Αυτά για τη ζωή του. Από εμένα, καλή σας διασκέδαση. Ο λόγος, κυρίες και κύριοι, στην πρόεδρο του Συλλόγου, κυρία Σταυρούλα Κιωβανούδη, η οποία επιμελήθηκε το πρόγραμμα και θα το παρουσιάσει. Ευχαριστώ. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα ταξιδέψουμε μαζί σε μουσικά μονοπάτια που χάραξαν οι υπέροχες μελωδίες του Χρήστου Νικολόπουλου, του ανεπανάληπτου συνθέτη με το αξεπέραστο ήθος και το σεμνό προφίλ. Ο Χρήστος Νικολόπουλος είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους λαϊκούς συνθέτες και σολίστες μπουζουκιού με 60 χρόνια αδιάλειπτης και επιτυχημένης πορείας στο ελληνικό τραγούδι. Αξίζει να σημειωθεί ότι εξακολουθεί ακόμη να μας χαρίζει μέσα από το ανεξάντλητο οπλοστάσιο του επιτυχίες διαχρονικές, μοναδικές, σε ρυθμό και μελωδία. Πάμε, φίλες και φίλοι, να το γνωρίσουμε μέσα από το έργο του. Στο πρώτο μέρος της συναυλίας μας συμμετέχει η χοροδία του Πολιτιστικού Μουσικού Συλλόγου Κυρκής. Το θερμό σας χειροκρότημα. Η χοροδία συνοδεύει, όπως πάντα, η Λαϊκή Ορχήστρα του Πολυάνιου Οδείου Κυλκής, την οποία και ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Επίσης, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε ένα φίλο της χοροδίας, ένα καλλιτέχνη με άριστες κριτικές, τον Γιώργο Λαζαρίδη. Στη διεύθυνση της χοροδίας, ο εξαίρετος μαέστρος και καθηγητής μουσικής τέχνης και λόγου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γιάννης Γούρας. Η χοροδία θα ξεκινήσει με το «Όλες του κόσμου οι Κυριακές», ένα από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο συνθέτης, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και σε πρώτη ερμηνεία από την μοναδική Χαρούλα Αλεξίου. Η συναυλία μας είναι αφιερωμένη στην πόλη μας, στο ένδοξο και ακριτικό Κυλκής. Αυτό που σε λίγες ημέρες θα γιορτάσει τα 110 χρόνια ελευθερίας του.
μοναδικές μελωδίες του έντυσε τους στίχους σπουδαίων στιχουργών και ποιητών, χαρίζοντας έτσι στο ελληνικό πεντάγραμμο τραγούδια, διαμάντια, τραγούδια που μας μεταφέρουν στο παρελθόν, συναρπάζουν τις αισθήσεις μας, γεννούν συναισθήματα χαράς και συγκίνησης. Κάποια από τα 2.000 τραγούδια που έχει γράψει θα ακουστούν στη συνέχεια από μονοδούς της χοροδίας μας. Δείγμα ιδιαίτερο αυτής της δουλειάς του συνθέτη είναι το «Γρίζα», ένα ποίημα του μεγάλου Έλληνα ποιητή με τη διεθνή ακτινοβολία Κωνσταντίνου Καβάφη. Το μελοποίησε με πολύ ευαισθησία ο συνθέτης και το ερμήνευσε καταπληκτικά σε πρώτη εκτέλεση η Ελευθερία Αρβανιτάκη. «Γρίζα» λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πρώτα τους στίχους για να το νιώσουμε καλύτερα, από την Γεωργία Βουλκερίδου και στη συνέχεια θα το απολαύσουμε να το ερμηνεύει η Μαρία Κιορπελίδου. Γρίζα, Κωνσταντίνος Καβάφης. Κοιτάζοντας ένα οπάλιο μισό γκρίζο, θυμήθηκα δυο ωραία γκρίζα μάτια που είδα θα είναι 20 χρόνια πριν. Τα σχήμισαν αν ζήμα γκρίζα μάτια, τα χάλασε το ωραίο πρόσωπο. Τα σχήμισαν αν ζήμα τα γκρίζα μάτια, τα χάλασε το ωραίο πρόσωπο. Για ένα μήνα αγαπηθήκαμε, έπειτα έφυγε. Θαρώ στη Σμύρνη για να εργαστεί εκεί και πια δεν ειδωθήκαμε. Τα σχήμισα λάμψη τα γκρίζα μάτια, τα χάλασε το ωραίο πρόσωπο. Τα σχήμισα άνζη τα γκρίζα μάτια, τα χάλασε το ωραίο πρόσωπο. Μνήμη μου, φύλαξε τα σύ ως ήσαν και μνήμη, ό,τι μπορείς από τον έρωτά μου αυτόν, φέρε μου πίσω απόψε. Μισό γκρίζο,
ξένος, ξένος για σένα είναι και χρός. Θα μ' πω σήμερα και μπρος, ξένος για σένα είναι και χρός. Κι όποτε θα με συναντάς, άλλο το βλέμμα θα γυρνάς, όποτε θα με συναντάς. Yeah.
το θυσιάστα κι ο ψέμα τα ιδιάστα.
Σαν τα κύματα
και στο κρεβάτι μας. Κάποια μας λυτρώνει και την αγάπη μας. Σε κάτες και σε πόλεις με ψιθυρούς καρδιάς. Κι εγώ το σαφώς μου δεν ήταν για μας. Περάσω 40 κύματα.